Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Στα δύσκολα μέτωπα της αξιολόγησης θα εισέλθουν σήμερα οι διαπραγματεύσεις του Οικονομικού Επιτελείου της Κυβέρνησης με τους επικεφαλείς των θεσμών. Ο επανυπολογισμός του ΕΝΦΙΕ, αναθεώρηση των αντικειμενικών αξιών, οι πωλήσεις των κόκκινων δανείων στα funds, η επέκταση των ηλεκτρονικών πληστηριασμών εκτός Αθηνών. Θέματα των Υπουργείων Υγείας και Διοικητικής Μεταρρύθμισης καθώς και του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων είναι τα ανοιχτά ζητήματα του κειμένου της Τεχνικής Συμφωνίας που κυβέρνηση και θεσμοί κυνηγούν να οριστικοποιηθεί έως το Σάββατο. Έναν ελέητο κυνηγητό με 190.000 φορολογικούς και τελωνιακούς ελέγχους, στενό μαρκάρισμα σε 1,7 εκατομμύρια οφειλέτες για την ίσπραξη πάνω από 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ από την τεράστια δεξαμενή των ληξιπρόθεσμων οφειλών, επιβολή μέτρων αναγκαστικής ίσπραξης όπως κατασχέσεις και δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων σε 6 στους 10 φορολογούμενους, στους οποίους οι φορολογικές αρχές έχουν τη δυνατότητα να επιβάλλουν τέτοια μέτρα, αποκαλύπτει το επιχειρησιακό σχέδιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για το 2018. Η ΑΔΕ για να εισπράξει απλήρωτους φόρους και πρόστιμα. Ενεργοποιεί ένα ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης των οφειλετών και καθιερώνει αυτοματοποιημένες διαδικασίες εκούσιας και αναγκαστικής ίσπραξης των οφειλών που συνοδεύονται με ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις, ειδοποιήσεις και επιδόσεις για κατασχέσεις και δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων. Η περιοχή των Αμπελοκήπων Πενταγώνου είναι η πιο δημοφιλής σε ό,τι αφορά την αναζήτηση κατοικίας εντός του Δήμου Αθηναίων, σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία γνωστή στη ιστοσελίδα εισαγγελιών. Η Αμπελόκηποι, μάλιστα, είναι η περιοχή με τις περισσότερες αναζητήσεις τον Απρίλιο σε ό,τι αφορά και την ενοικίαση και την αγορά κατοικίας. Ενώ στη Θεσσαλονίκη οι περισσότερες αναζητήσεις έγιναν στην περιοχή της Καλαμαριάς. Εκτός του Δήμου Αθηναίων, τώρα οι περισσότερες αναζητήσεις για ενοικίαση αφορούσαν τη Νέα Σμύρνη και για αγορά τη Γλυφάδα. Στους Αμπελόκηπους η μέση τιμή πώλησης κυμαίνεται περίπου στα 1.500 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ενώ στη Γλυφάδα ξεπερνάει τις 3.000. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηρία και η αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας, με τον γενικό δείκτη μόνο κυμαίνει στις 888,96 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,13% σε άνοδο και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Με περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.